Ψάχνεις τη χαμηλότερη τιμή για αγορές από Κίνα? couponect.gr. Συνδέσου και βρες τη χαμηλότερη τιμή. Γεια χαρά σε όλους, Στέφανος εδώ και πάμε να κάνουμε ένα ακόμα unboxing, testing και review. Αυτή τη φορά για ακόμα ένα προϊόν της Xiaomi, το οποίο μας έχει έρθει από το Banggood. Ας ξεκινήσουμε. Το προϊόν που έχω στα χέρια μου είναι ένα automatic water saver tap, που τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια. Είναι λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος πηγαίνει και κουμπώνει σε οποιαδήποτε βρύση. Αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι να ενεργοποιεί τη ροή του νερού και να την απενεργοποιεί κάθε φορά που περνάμε μπροστά από το φωτοκύτταρο το χέρι μας. Θα το δούμε στην πράξη παρακάτω αναλυτικά. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τη συσκευασία, η οποία είναι αυτή εδώ. Μας έχει έρθει λίγο χαλασμένη εδώ πέρα, λίγο σχισμένη. Συμβαίνουν αυτά κατά τις μεταφορές. Από την πίσω μεριά όλα κινέζικα. Μας δείχνει ουσιαστικά πώς λειτουργεί και με εικόνες. Και μας λέει πώς να το βιδώσουμε. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι έχει μέσα. Εδώ λοιπόν έχουμε τη συσκευή που θα πάει να κουμπώσει και εδώ έχουμε διάφορους αντάπτορες όπου θα μας βοηθήσουν να κουμπώσουμε τη συσκευή αντίστοιχα σε διάφορες βρύσες εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω γράφει και τα μιλιμέτρ εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, εδώ κάτω. Και κάτι υπάρχει και εδώ, για να δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ μας δίνει και ένα κλειδί ειδικό, το οποίο θα μας βοηθήσει να κουμπώσουμε και να ξεκουμπώσουμε. Και εδώ πέρα έχουμε το manual. Αυτά εδώ είναι κάποια λαστιχάκια, τα οποία ουσιαστικά μπαίνουν σαν φίλτρα, να το πω έτσι, στην συσκευή. Οι οδηγίες είναι όλες στα κινέζικα και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και οδηγίες με διαγράμματα για το πώς ακριβώς να συνδέσουμε την συσκευή. Και αφού ανοίξαμε τη συσκευή και είδαμε τα περιεχόμενα, πάμε απευθείας να δούμε πώς θα συνδέσουμε τη συσκευή και να την χρησιμοποιήσουμε. Ας δούμε λίγο τη συσκευή πριν κάνουμε το κούμπομα. Υπάρχει ένας αισθητήρας σε αυτό εδώ το σημείο από την δεξιά πλευρά, έτσι όπως κοιτάμε, και ένας αισθητήρας στο κάτω σημείο, όπου ουσιαστικά αν περάσουμε το χέρι μας από την κάτω πλευρά να ανοίξει και αντίστοιχα από την δεξιά πλευρά να ανοίξει. Και υπάρχει και μία USB θύρα εδώ, διότι μέσα υπάρχει ουσιαστικά ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει με μπαταρία και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το συνδέσουμε και να το φορτίσουμε έτσι ώστε να αρχίσει να ξεκινήσει να δουλεύει. Το κλειδί που έχει μέσα δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο ή να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κάβουρα για να βγάλουμε εδώ το συγκεκριμένο σημείο. Αφού το ξεκουμπώσουμε, θα πρέπει να δοκιμάσουμε μετά ποιος από τους αντάπτορες κουμπώνει στη βρύση μας. Αφού βρούμε το κατάλληλο, τεστάρουμε να δούμε αν υπάρχουν διαρροές. Με το εργαλείο το οποίο υπάρχει μέσα, σφίγγουμε εδώ πέρα τον αντάπτορα, έτσι ώστε να κουμπώσει ακριβώς. Τέλος, παίρνουμε τη συσκευή μας και πηγαίνουμε να την κουμπώσουμε. Ακούμε ένα κλακ και έχει κουμπώσει. Εάν θέλουμε τώρα να βγάλουμε τη συσκευή και να την απομονώσουμε, βάζουμε το κλειδάκι στο πάνω μέρος, εδώ στο κενό που υπάρχει,
και τραβάμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Αυτό, για να ξεκουμπώσει. Και κάπως έτσι ξεκουμπώνει. Και κάπως έτσι κουμπώνει. Πρέπει να ανοίξουμε τη βρύση με αυτόν τον τρόπο και να βάλουμε το χέρι μας εδώ. Βλέπουμε ότι τρέχει το νερό και με αυτόν τον τρόπο σταματάει και όταν ξαναβάζουμε το χέρι μας ξανατρέχει και αυτόματα σταματάει. Το ίδιο γίνεται και στο κάτω μέρος, εδώ, και αυτόματα ξανασταματάει. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δουλέψουμε και να εξοικονομήσουμε ουσιαστικά νερό. Αυτή λοιπόν ήταν η συσκευή, η οποία μέσα σε 10 λεπτά μπορείτε να την συνδέσετε. Θα τη χρησιμοποιήσω για λίγο διάστημα, να δούμε πώς θα δουλέψει και μετά θα γυρίσω να σας πω τα συμπεράσματά μου μετά από περίπου 7 με 10 μέρες, έτσι ώστε να βγάλουμε καλύτερα συμπεράσματα. Λοιπόν, μετά από 7 περίπου μέρες χρήσης του συγκεκριμένου σε διάφορες βρύσες και σε εξωτερικές και σε εσωτερικές, έχω βγάλει τα συμπεράσματά μου. Απλά να πω λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις του βασικά. Αυτό εδώ το σημείο είναι γύρω στα 6 εκατοστά, αυτό εδώ το σημείο είναι γύρω στα 5 εκατοστά και αυτό εδώ το σημείο είναι γύρω στα 3,5 εκατοστά. 105 γραμμάρια το βάρος του. Είναι International Protection H6. Έχουμε μια μπαταρία 550 mAh και όσον αφορά την πίεση που αντέχει το συγκεκριμένο, είναι από 0,05 MPa μέχρι 0,8 MPa, το οποίο αυτό συνεπάγεται από 0,1 bar έως 8 bar ή σε PSI από 1,5 PSI έως 116 PSI. Για να το φορτίσεις θέλει γύρω στις 3 ώρες, περίπου 3 ώρες και έχει μία micro USB θύρα εδώ πέρα την οποία μπορούμε να φορτίσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα οι αισθητήρες δουλεύουν σωστά. Ο ακριανός αυτός ενεργοποιείται όταν περάσουμε το χέρι μας και απενεργοποιείται όταν το ξαναπεράσουμε και ο από κάτω δουλεύει γύρω στα 5 εκατοστά πρέπει να φέρουμε το χέρι μας έτσι ώστε να αρχίσει να ρίχνει νερό. Όταν ενεργοποιήσουμε τον κάτω ρίχνει για λίγο, για πολύ λίγο νερό και μετά σταματάει. Και τον δεξιά μπορούμε να τον ενεργοποιήσουμε εμείς και να τον απενεργοποιήσουμε εμείς. Εύκολη κατάσταση, δεν είναι κάτι δύσκολο. Όμως, σε κάποιες βρύσεις που δοκίμασα εδώ στο σπίτι μου, υπήρχαν σε κάποια σημεία στις σωληνώσεις διαρροές για κάποιο λόγο. Τώρα, αυτό πιστεύω ότι οφείλεται στο απότομο σταμάτημα που κάνει η συσκευή στο νερό. Διότι έτσι όπως έρχεται το νερό, αυτό σταματάει ουσιαστικά με κάποιο τρόπο τη δύναμη του νερού και μόλις περνάμε το χέρι μας αρχίζει και τρέχει το νερό με πίεση και ξανά το περάσουμε ξανασταματάει. Όταν γίνεται αυτή η κίνηση και σταματάει το νερό, υπάρχει διαρροή στο σημείο όπου βρίσκεται ουσιαστικά το τηλέφωνο, εκεί στη βάση του, φανταστείτε. Τώρα αυτό γιατί συμβαίνει δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα σε εξωτερική βρύση, όπου οι σωληνώσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες, δεν υπάρχει κάποιος αντάπτορα ενδιάμεσα κτλ. Ερχόταν δηλαδή η σωλήνα απευθείας στο εξωτερικό χώρο. Εκεί δεν είχα πρόβλημα, δεν είχε καμία διαρροή. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, κάποιον ο οποίος ασχολείται με τις σωληνώσεις του νερού και ξέρουν, υδραυλικό ουσιαστικά, που ξέρει από αυτά, εάν
για κάποιο λόγο θα δημιουργήσει συγκεκριμένη συσκευή πρόβλημα ή όχι. Απλά το αναφέρω διότι είναι καλή συσκευή, αλλά δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί να έχω κάποιο πρόβλημα εγώ στις σωληνώσεις, αλλά δεν βλέπω, δεν υπάρχει κάποια διαρροή. Μόνο εάν βάλω συγκεκριμένη συσκευή, ξεκινάει η διαρροή στο συγκεκριμένο σημείο, όπως είπα, έτσι. Εκεί όπου συνδέεται ουσιαστικά η βρύση με το κάτω μέρος, έτσι, τη βάση της. Ναι, και για μένα δεν θα το χρησιμοποιήσω. Δουλεύει σωστά, αλλά ουσιαστικά η εκτέλεση που έχει δεν είναι αυτή που πρέπει, διότι υπάρχει αυτή η διαρροή. Το βάζετε, το δοκιμάζετε και αναλόγως πράτετε. Καλό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον υδραυλικό. Έχει και άλλα συστήματα τέτοια τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτό τη Xiaomi δεν ξέρω γιατί, αλλά δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Και πάλι το λέω, όχι σε όλες τις βρύσες, έτσι. Δεν δημιουργήθηκε σε όλες τις βρύσες. Αν σας άρεσε το βίντεο, δώστε ένα thumbs up και περιμένω τα σχόλιά σας αν το έχετε χρησιμοποιήσει ή όχι το συγκεκριμένο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια αν συμβαίνει το ίδιο και σε εσάς. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά! Γεια σας! Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι, Χάρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.